Αν κερδίζει 18,6 εκατομμύρια, τι θα έκανες να κερδίσεις αυτά τα λεφτά. Πέρα από τη βοήθεια, θα βοηθούσες τη μία φίλη που κάνει. Θα πηγαίναμε στην Ευρώπη, ταξίδι. Σίγουρα ταξίδι, τώρα δεν ξέρετε. Ευρώπη συμφωνεί. Ναι, και πάρα έξω, δεν ξέρω. 18 εκατομμύρια. Πες ότι τα μισά θα έκανες για μάτια. Ταξίδια! Ταξίδια! Είναι τυχερό το πρακτορείο, το πρακτορείο τυχερό. Το πρακτορείο όπως φαίνεται είναι πάρα πολύ τυχερό. Τι θα λέγατε στο τυχερό? Να τα χαρεί, αλήθεια να τα χαρεί και να τα είχε ανάγκη. Αυτό, πραγματικά. Να βοηθήσει συγγενείς, φίλους. Εννοείται, συγγενείς, φίλους και μετά για προσωπική χρήση. Αλλά να χρησιμοποιήσεις μετά. Να τα χρησιμοποιήσεις μετά. Εδώ το happenings πώς είναι? Πολύ ωραία, πολύ ωραία, τέλεια. Πολύ ωραία. Το πιο υπερτυχερό πρακτορείο σε όλη την Ελλάδα. Δώσαμε το μεγαλύτερο ποσό στα χρονικά του ΟΠΑΠ, 18,7 εκατομμύρια ευρώ, σε έναν υπερτυχερό. Πιο ευτυχισμένη στιγμή ενός πράκτορα δεν υπάρχει. Ηθικά φουλ ικανοποιημένος. Ήταν το όνειρό μου να δώσω ένα μεγάλο ποσό, κοντά στα 10 εκατομμύρια. Αυτό έσπασε το ρεκόρ. Πολύ ευτυχισμένος σαν πράκτορας. Όλοι νομίζουν ότι ο ένας τα πήρε, ο άλλος λέει τον άλλον. Υπάρχει έτσι ένα χαρμόσυνο κλίμα. Λογικό είναι, είναι πολλά τα λεφτά και λογικό να υπάρχει συζήτηση σε όλα τα επίπεδα. Το τι θα τα κάνει, πού θα τα ξοδέψει, να βοηθήσει την πόλη μας. Και γενικά όλο αυτό είναι ένα πολύ ευχάριστο μέρος. Τώρα να ακούσουμε μουσική, θα περάσουμε τέλεια, το φαγητό είναι καταπληκτικό από την είδα. Θέλω όλοι να χειροκρότημα για τον κύριο Σαμουήλ και για αυτό το πολύ τυχερό πρακτορείο, το πιο τυχερό πρακτορείο της Ελλάδος. Χειροκρότημα! Η πιο τυχερή πόλη της Ελλάδος. Και τα στελέχη του ανταποκρίθηκαν στο έπακρο. Θεωρώ ότι μετά από το μεγαλύτερο υπερτυχερό δελτίο που έχει πέσει στην πόλη μας, 18,7 εκατομμύρια, θα περάσουμε υπέροχα. Και όταν λέω υπέροχα, έχουμε την πιο ωραία πάντα τα χάλκινα της Γουμένισσας και νομίζω ότι θα δώσουμε ακόμα μεγαλύτερο. Γι' αυτό υπομονή. Καλά να περάσετε. Καλή διασκέδαση.